Γεια σας, είμαι ο Μιχάλης από το Chef Syndicate. Σε εορταστικό κλίμα, εν ώψη των Χριστουγέννων, σας ετοιμάσαμε σήμερα ταρτάκια με κρέμα ξινομιζήρας, αρωματισμένη με φρέσκια ρίγανη και σχοινόπρασο και πετιμέζι από ρόδι. Ένας πολύ νόστιμος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να ξεκινήσετε το εορταστικό σας τραπέζι. Πρώτη μας δουλειά είναι να φτιάξουμε την ζύμη, η οποία δεν είναι τίποτε άλλο από μια pâte brisée. Το link για την ιστοσελίδα μας για να βρείτε τη συνταγή τόσο για την ζύμη όσο και για την συνταγή την οποία βλέπετε θα την βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Ζυγίζουμε το αλεύρι, το αλάτι και το βούτυρο το οποίο το κόβουμε σε μικρούς κύβους. Μεταφέρουμε τα υλικά στον κάδο του μίξερ, τον οποίο στη συνέχεια τοποθετούμε στο ψυγείο μαζί με το φτερό για μία ώρα τουλάχιστον έτσι ώστε να παγώσουν υλικά και εξοπλισμός. Στη συνέχεια τοποθετούμε τα εξαρτήματα του μίξερ και ξεκινάμε να χτυπάμε στην πιο χαμηλή ταχύτητα. Ανακατεύουμε μέχρι να δούμε το αλεύρι με το βούτυρο να δημιουργούν ψίχουλα μέσα στον κάδο του μίξερ. Προσθέτουμε το παγωμένο νερό και συνεχίζουμε το ανακάτεμα έως ότου αυτό απορροφηθεί από τη ζύμη και δούμε ότι τα ψίχουλα ίσα ίσα που ενώνονται. Μεταφέρουμε σε ελαφρά αλευρωμένο πάγκο και ενώνουμε τα ψίχουλα σε μια συμπαγή ζύμη. Δίνουμε σχήμα δίσκου περίπου στα 4 εκατοστά πάχος τυλίγουμε με μια μεμβράνη και τοποθετούμε στο ψυγείο για 4 ώρες έτσι ώστε να παγώσει. Η επιτυχία της pâte brisée κρύβεται στο να παραμείνουν τελικά παγωμένα καθ' όλη τη διάρκεια της Παρασκευής. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να την διαχειριστούμε πολύ πιο εύκολα, να την ανοίξουμε και φυσικά να αποφύγουμε τα σχισίματα κατά τη διάρκεια που την βάζουμε μέσα στα φορμάκια. Όσο περιμένουμε την ζύμη να ξεκουραστεί στο ψυγείο, θα φτιάξουμε την γέμιση και το πετιμέζι ροδιού. Για το πετιμέζι ροδιού θα χρειαστούμε το χυμό από 1 κιλό ρόγδια, τα οποία θα τα πάρουμε στίβοντάς τα με ένα στίφτη. Από το 1 κιλό ρόγδια ο χυμός ο οποίος θα πάρουμε τελικά είναι 250 γραμμάρια. Περνάμε το χυμό του ροδιού από μία ψηλή σίτα και τον μεταφέρουμε σε μία μικρή κατσαρόλα. Βράζουμε σε μέτρια προς χαμηλή φωτιά έως ότου μείνει το 1 τέταρτο του χυμού με το οποίο ξεκινήσαμε. Αφαιρούμε αφρούς οι οποίοι τυχόν θα δημιουργηθούν στην επιφάνεια και μόλις είναι έτοιμο και έχει την υφή ροπιού το κατεβάζουμε από τη φωτιά και το αφήνουμε να κρυώσει. Για τη γέμιση θα βάλουμε την ξινομιζήθρα, το ελαιόλαδο και το γάλα σε ένα μούρτι και θα τα χτυπήσουμε έως ότου αυτά γίνουν μια λία κρέμα. Αν θέλουμε την κρέμα ξινομιζήθρας λία και βελούδινη, μπορούμε να την περάσουμε από μια ψηλή σίτα. Αφού περάσουμε την κρέμα, ψιλοκόβουμε φρέσκια ρίγανη, το σχοινόπρασο, προσθέτουμε μαύρο πιπέρι και ανακατεύουμε πάρα πολύ καλά. Μεταφέρουμε την κρέμα σε ένα δοχείο και την τοποθετούμε στο ψυγείο σκεπασμένη έως ότου την χρειαστούμε για να γεμίσουμε τα ταρτάκια. Αφού η ζύμη ξεκουραστεί για 4 ώρες, θα ψήσουμε τις βάσεις για τα ταρτάκια για να είναι έτοιμες να υποδεχτούν τη γέμιση. Βγάζουμε τη ζύμη από το ψυγείο, την τοποθετούμε ανάμεσα σε 2 λαδόκολες
και την ανοίγουμε σε φύλλο πάχους 3 με 4 χιλιοστών. Παρόλο που η ζύμη φαίνεται να είναι πολύ σφιχτή, το άνοιγμά της θα γίνει πιο εύκολο και δεν κινδυνεύουμε να σκιστεί. Κόβουμε τη ζύμη σε δίσκους με διάμετρο λίγο μεγαλύτερη από τα φορμάκια για τις τάρτες. Τοποθετούμε μέσα στα φορμάκια τη ζύμη και την πιέζουμε ελαφρά έτσι ώστε να εφάπτεται πολύ καλά. Κόβουμε τα περισσεύματα και τα φυλάζουμε για τις επόμενες τάρτες. Τοποθετούμε κομμάτια λαδόκολας μέσα στις τάρτες τις οποίες γεμίζουμε με ρύζι ή άλλο βαρύδι. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 για 10 με 15 λεπτά και στη συνέχεια αφαιρούμε τα βαρύδια και ξαναψήνουμε για 5 λεπτά ακόμα. Βγάζουμε από τον φούρνο και αφήνουμε να κρυώσουν καλά.